είδα εγώ από ψηλά. Καλησπέρα, Παντελή μου. Από ψηλά. Κάτοικα, βουνό με βουνό δεν σμίγει. Και τελικά όταν χιονίζει, όλοι έρχεστε και προπονείστε εδώ πάνω. Εντάξει, δεν είναι πολλές οι ευκαιρίες να έχουμε χιόνι. Κατά κρατάω και απόσταση. Εννοείται πάντα. Τώρα βέβαια σε εξαφήνεις, δεν έχουμε τις μάσκες μας. Αλλά είμαστε μακριά. Τι γίνεται, χιόνισε, χειμερινή προετοιμασία σε εξέλιξη. Συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε, να κρατάμε αισιοδοξία. Γιατί θα ανοίξουν κάποια στιγμή τα πράγματα, να είμαστε έτοιμοι, γιατί μας αρέσει αυτό που κάνουμε, μας δίνει ζωή. Πάντα με ασφάλεια βέβαια. Καλά ρε Γιάννη, ασφάλεια. Εγώ ανέβηκα με χιονολάστιχα στο Χορτιάτι. Εννοείται. Εσύ, πώς πηγαίνεις και τρέχεις τώρα πάνω στον πάγο, τι γίνεται. Εξοπλισμό, Παντελή μου, και εμείς έχουμε τα χιονολάστιχά μας που λέει. Έχουμε τα παπούτσια με τα καρφάκια μας. Για δείξε μου, τι χιονολάστιχο είναι αυτό. Έχει καρφί κανονικά για τον πάγο και νυχάκι, ό,τι πρέπει για αυτή την κατάσταση. Να μην ανησυχώ. Γίνεται πάντα η ασφάλεια μπροστά και δεν κάνουμε πράγματα τα οποία θα είναι extreme. Θα προσπαθούμε να είμαστε πάντα ταπεινοί, σεμνοί, όσο μας επιτρέπει η φύση να εκδράμουμε, να τη χαιρόμαστε. Γιατί αυτόν τον ήλιο σήμερα που είχε, δεν γίνεται να τον χάσει το βουνό αυτό το αγαπημένο Σκορτιάτι. 15 λεπτά την παραλία της Θεσσαλονίκης, έτσι. Τίποτα άλλο, δεν σου λέω, είναι ό,τι καλύτερο. 15 λεπτά την παραλία. Εντάξει, κάπου τόσο. Από εκεί που μένω εγώ είναι 20 λεπτά το αργότερο. Είναι η εποχή που αρχίζουμε και πιάνουμε τα υψόμετρα, Γιάννη, παρόλο το κρύο, παρόλο το χιόνι. Φέτος βοηθάει έκανε, στη χειμερινή προετοιμασία του αθλητή. Χειμώνα, πιάσαμε πιο νωρίς υψόμετρα, αλλά γενικότερα ναι, τώρα τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, κυνηγάμε και τα υψόμετρα γιατί θα ξεκινήσει και ξεκινούσε και η αγωνιστική σεζόν. Οπότε μπαίναμε σε προετοιμασία να παίρνουμε υψομετρικά στην προπόνηση. Ξέρεις, τι θυμάμαι ότι πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε κάνει τον αγώνα του Cycle, το Cycle Run. Ναι, στο Σέιχ Σου ακριβώς ναι. Και μιλούσαμε τελείως διαφορετικά και κάναμε άλλα σχέδια και άλλα όνειρα και φέτος ακόμα δυσκολευόμαστε και η μία φέτος αναβολή δεν μπορούμε ακόμα να ονειρευτούμε δυστυχώς, ωστόσο ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα αντιμετωπίσουμε αυτή την άσχημη κατάσταση γιατί πέρσι δεν το είχαμε αντιληφθεί, γίνανε όλα τα πράγματα και ένα μήνα μετά είχαμε μπει σε καραντίνα, δυσκόλεψαν πολύ, γύρω μας συνέβαινε, εμείς δεν το είχαμε αντιληφθεί. Από ό,τι θυμάμαι, θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον μετά το Μάιο θα εξελιχθούν τα πράγματα αρμονικά. Δεν λέω ότι θα επανέλθουν όπως πριν, αρμονικά για να μπορούμε να επιστρέψουμε λίγο στην κανονικότητα και σε δραστηριότητες οι οποίες δεν επιβαρύνουν και τόσο την κατάσταση. Να επιστρέψουν να τις κάνουμε. Να τις κάνουμε. Πρωτόκολλα ασφαλείας είναι αυτά τα οποία θα δυσκολέψουν τους διοργανωτές στο να μπορέσουν να έχουν και αρκετές συμμετοχές. Παγκοσμίως έχει αποδειχθεί ότι αν θέλουν οι διοργανωτές να τηρήσουν πρωτόκολλα και εφαρμοστούν, δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος. Εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, γίνανε αγώνες με πρωτόκολλα, γίνανε αγώνες με διαδοχικά κύματα κινήσεων, με περιορισμένο αριθμό. Σίγουρα δεν θα είναι μαζικό το αγώνισμα, αλλά κάποια αγωνίσματα όπως το βουνό που υπάρχει λιγότερος κόσμος, που μοιράζεται, που μπαίνει σε μονοπάτια, θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα να συμβεί. Σίγουρα το σημείο που θα βρεθούν, εκεί που είναι το σημείο αναφοράς, θα ξεκινήσουν, εκεί θα είναι το θέμα. Νομίζω όμως ότι πλέον και ο Έλληνας μπήκε στη διαδικασία το να σέβεται τον εαυτό του, να σέβεται τους άλλους, να φοράει τη μάσκα του και να προχωράει και στους κανονισμούς που μας βάζουν κατά καιρούς. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να μας γίνει πλέον βίωμα, γιατί δεν είναι τώρα ο COVID-19, θα είναι ο COVID-20 αύριο μεθαύριο. Σίγουρα μπροστά μας θα έχουμε δύσκολα χρόνια και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Οι Κινέζοι μας το δείξαν αυτό γιατί ήταν προετοιμασμένοι με άλλα πράγματα και βγήκαν πιο γρήγορα από εμάς από την κρίση. Πιστεύεις ότι το ορεινό τρέξιμο, οι αγώνες περιπέτειας, όπως τους λέμε εμείς οι άνθρωποι του βουνού, είναι αυτοί που μπορούν να τραβήξουν και τη βαριά βιομηχανία της χώρας προς τα μπροστά, εναλλακτικά? Αλλά δεν είστε εννοώ. Καταλαβαίνω, φυσικά καταλαβαίνω, απλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα πίσω σχετικά εμείς σαν Ελλάδα. Όντως στο εξωτερικό συμβαίνει. Συμβαίνει ότι ο κόσμος βγήκε έξω, περπατάει, κινείται, τρέχει. Έχει αρκετό πληθυσμό που το κάνει αυτό. Νομίζω ότι είναι μια καλή επένδυση για την Ελλάδα γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ορεινό όγκο. Έχει πανέμορφα μέρη, πανέμορφα μονοπάτια, λίμνες στα βουνά. Και σιγά σιγά με τη βοήθεια των κατατόπων αρχών γίνονται πράγματα και ίσως και ιδιωτών έτσι που ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο τους, γίνονται πράγματα.
και έχουν καθιερωθεί και αγώνες στο εξωτερικό, δικοί μας. Τώρα εσύ μιας και είσαι κουρασμένος, θες εγώ να σε πάω με το καινούργιο το Ford Kuga πίσω στο σπίτι σου. Τώρα με έδειξες. Να δεις και λίγο πώς πάει. Για να δω, είμαι περίεργος για να δω πώς πάει, ίσως να το προτιμήσω. Γιατί δεν είμαι κουρασμένος, δεν μπόρεσα να κουραστώ, ίσα ίσα πρόλαβα να κάνω μια ωρίτσα έτσι για να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, έχεις κερδίσει ένα test drive. Α, αυτό είναι. Από τη βροχή της Χατζής. Τέλεια. Οπότε, όποτε θελήσεις, θα πας στο υποκατάστημα της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, θα πάρεις το κλειδάκι και θα πας μια βόλτα και πάρε και μια παρέα μαζί σου, γιατί όπως βλέπεις είναι μεγαλούτσικο μέσα. Παρέα, Παντελή, δυστυχώς, μόνο την οικογένειά μου. Δυστυχώς δεν μπορούμε πλέον ακόμα να βάλουμε κόσμο στο αυτοκίνητο, αλλά γιατί όχι, θα το αξιοποιήσω το test drive, μια καλή ευκαιρία να... Δούμε, να δω κι εγώ πώς ήρθες εδώ πάνω. Ήρθα πάντως σήμερα, εδώ είναι η απόδειξη αυτό, αυτή. Αυτό, ναι. Γιάννη, χάρηκα που τα είπαμε. Έχει πάγο, έτσι. Έχει πάγο, φοράμε όμως τα κατάλληλα ελαστικά, πηγαίνουμε με ασφάλεια. Φυσικά. Ναι, προχθές βέβαια μπορεί να χρειαζόταν το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο, επειδή είναι και δικίνητο, να χρειαζόταν και αλυσιδίτσες, αλλά σήμερα έρχεσαι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα πάνω και χαίρεσαι και τη φύση. Νομίζω, Παντελή μου, ότι πρέπει το αμάξι. Χειμώνας έρχεται, οι αλυσίδες να είναι στο port bagage του αυτοκίνητου. Δεν περιμένουμε ούτε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, ούτε τίποτα. Ολοκληρωμένο το αυτοκίνητο είναι με αλυσίδες το χειμώνα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ξεκίνησα να πάω στη δουλειά μου. Α, και δεν κατάλαβα ότι θα έχει άσχημο καιρό. Τέλος. Αυτά είναι φθηνές δικαιολογίες. Καθαρίζουμε. Ένα ζευγάρι με χιονοκουβέρτες. Τουλάχιστον να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Δεν γίνεται. Πολύ σωστά. Εγώ στο αυτοκίνητό μου, ας πούμε, έχω 4 ζευγάρια παπούτσια. Για κάθε περίπτωση ένα. Γιατί να μην έχουμε δηλαδή και στα μάξι μας ένα ζευγάρι αλυσίδες. Ακριβώς. Δεν κατάλαβα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά όλα υπάρχουν. Οπότε όποιος δεν έχει, πηγαίνει στους κατάλληλους ανθρώπους. Έτσι. Και του τα δίνουν. Έτσι, ωραία. Χάρηκα που σε είδα. Κι εγώ, κι θα εγώ. Τα ξαναπούμε. Κι εγώ. Καλό δρόμο στην κατηφόρα. Θα τα πούμε, γιατί τώρα είναι το εύκολο κομμάτι. Λοιπόν, γεια.